Παρακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στην παραλία της Ψανής στην αυριανή εκπομπή. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αναλυτικό ρεπορτάζ επί του θέματος αυτού. Και να πάμε τώρα σε θέματα του Δήμου Δωρίδας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Δωρίδας, ο κύριος Γιώργος Καπετζόνης, θα παραδοθεί στους δημότες Ευπαλίου η νέα υποανάπλαση πλατεία που έως τώρα δεν ήταν σε καλή κατάσταση και δεν μπορούσαν να τη χαρούν όχι μόνο οι ντόπιοι αλλά και οι ξένοι επισκέπτες. Σε ένα όμορφο καλλιστετικό χώρο διαμορφώνεται η πλατεία Ευπαλίου. Το πλακόστρωτο που έχει αρχίσει να κατασκευάζεται βρίσκεται προς το τέλος του και έτσι οι ευπαλιώτες αλλά και οι επισκέπτες από το φετινό καλοκαίρι θα απολαμβάνουν ένα διαφορετικό χώρο αναψυχής. Κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες στην κεντρική πλατεία του Ευπαλίου. Ένα έργο που ξεκίνησε το φθινόπωρο. Περασμένο φθινόπωρο, λόγω όμως ότι δεν έχουν, είχαν παγώσει πληρωμές από το πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο και δεν έχει πληρωθεί ο εργολάβος, σταμάτησε, διέκοψε τις εργασίες και μάλιστα ζήτησε να διακοπεί η σύμβαση, να διαλυθεί η σύμβαση, ζήτησε ανταλλάγματα, ποινικές ρήτρες κλπ. Εξαιτίας του ότι δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το έργο που έχει σε αυτή τη φάση ολοκληρωθεί, μέσα σε αυτή τη φάση προχωρήσει. Είναι άλλα τρία έργα τα οποία υλοποιούνται από το ίδιο, στην ίδια εργολαβία σε άλλους οικισμούς και, εν πάση περιπτώσει, ο εργολάβος, μην έχοντας πάρει καθόλου χρήματα εναντί λογαριασμών που είχε υποβάλει μέχρι σήμερα, ζήτησε να διακόψει τις εργασίες και μάλιστα ζήτησε και τα παραπάνω ως αποκατάσταση για την βλάβη που υφίσταται. Ήρθαμε σε μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση μαζί του. Προσπαθήσαμε να του πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ολοκληρωθεί το έργο. Εμείς πιέζουμε προς τις υπηρεσίες ώστε να γίνει η αποπληρωμή του πρώτου λογαριασμού που έχει υποβληθεί και πιστεύουμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει αυτή η πληρωμή. Έγινε αυτή η διαδικασία. Δέχτηκε και ξεκίνησε τις εργασίες ολοκλήρωσης της πλατείας στο Ευπάλιο. Πιστεύω ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί το έργο και θα αλλάξει όψη και η πλατεία και η περιοχή του Ευπαλίου, γιατί είναι ένα έργο που θα ομορφύνει τον οικισμό και το χρειάζεται η περιοχή και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση οι κάτοικοι της περιοχής να απολαύσουν τον κοινόχρηστο χώρο, τον ελεύθερο χώρο της πλατείας τους. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και τη φετινή χρονιά, την Κυριακή του Θωμά, η τέταρτη συνάντηση του Ιππικού Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Ναυπακτίας και Δωρίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Χιλιαδούς. Περίπου 1.500 επισκέπτες υπολογίζεται να προσήλθαν την Κυριακή του Θωμά στην παραλία της Χιλιαδούς προκειμένου να απολαύσουν επιδείξεις υπηκής δεξιοτεχνίας, υπερπίδηση εμποδίων, έφυπη τοξοβολία, παθασκία, παραδοσιακό όργωμα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 48 άλογα και αναβάτες από Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, Αττική, νησιά Ιωνίου και την ευρύτερη περιοχή.
φετινή εκδήλωση είχε και έναν άλλο διαφορετικό χαρακτήρα με εκείνη την συμμετοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και μετά από αυτά τα θέματα που παρακολουθήσετε, φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας να δούμε τι πρόταση έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Σήμερα θα σας προτείνουμε να αποδράσετε σε ένα όμορφο χωριό, Ποτιδάνια, του Δήμου Ευπαλίου. Η Ποτιδάνια είναι δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ευπαλίου. Πρόκειται για ένα εύκολα προσβάσιμο χωριό, αγκαλιασμένο μέσα στο καταπράσινο ελατό δάσος. Απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου. Στην Ποτιδάνια λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια περίπου μια εξαιρετικά παραδοσιακή ταβέρνα. Ονομάζεται Μελόκερδος, όνομα και πράγμα. Τα φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές, η εξυπηρέτηση άψογη και πάνω απ' όλα έχετε κέρδος στην τσέπη σας. Πάμε να δούμε την παραδοσιακή κουζίνα της κυρίας Τόνιας. Τα φαγητά είναι ελληνικά φαγητά. Και το λέω έτσι γιατί ανταμώνουν εδώ πάρα πολλές γεύσεις και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να βρεις και εκτός Ποτιδάνιας, ο τρόπος όμως που γίνονται, σαφώς είναι ιδιαίτερος, γιατί οι πίτες μας είναι όλες με παραδοσιακό δικό μας φύλλο, η μαραθόπιτα είναι με μάραθο που μαζεύουμε από εδώ, οι πρώτες ύλες, τα κρέατα είναι από μονάδες που είναι εδώ τριγύρω ελεγχόμενες πάντα και το μεράκι το οποίο δεν το βρίσκεις. Το μεράκι δεν διδάσκεται, δεν αγοράζεται. Το μεράκι υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεράκι για γνήσιο, παραδοσιακό, ελληνικό φαγητό. Όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, όλες τις εποχές, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα μας πείτε μερικά από τα φαγητά που φτιάχνετε? Ναι, να πούμε τα φαγητά τα οποία ακολουθούν περισσότερο και τις εποχές, γιατί ασχολούμαι και με τον κήπο μου και μπορώ και τροφοδοτώ και το μαγαζί με ντόπια λαχανικά. Αλλά συνήθως και ανάλογα με τις εποχές, ο κόκορας ο κρασάτος είναι ένα σταθερό φαγητό παράδειγμα. Το αρνάκι το ντόπιο με τις αγκινάρες επίσης το βρίσκουμε συχνά. Κατσικάκι στη γάστρα, εάν κάποιος δηλαδή πάρει με μια παρέα και μου παραγγείλει, θα βγει το κατσικάκι στη γάστρα την πύληνη στο τραπέζι. Όλες οι πίτες, μαραθόπιτες, χορτοπιτάκια, μακαρονόπιτες, οι οποίες έχουν
και την παράδοση βέβαια από εδώ, αλλά εγώ πάω και ένα βήμα πιο πέρα, είναι δηλαδή λίγο και δημιουργικό, είναι παραδοσιακό αλλά προσθέτω και κάτι παραπάνω και γίνεται και δημιουργικό. Οι λουκουμάδες, τα γλυκά του κουταλιού που γίνονται από φρούτα του χωριού και όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη γεύση, την οποία βλέπω ότι αποδέχονται όλοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξαφνιάζονται και με το χώρο και με τη γεύση. Το παραδοσιακό καφενείο εστιατόριο με Λόγερδος είναι καθημερινά ανοιχτά και σας περιμένει. Στο σημείο αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και 4, πάντα από την τηλεόραση Πάτρα TV. Παρακολουθείτε καθημερινά την εκπομπή Απόψεις. Έως αύριο λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, καφέ κονδύλι. Στα υπερσύγχρονα εργαστήριά μας παρασκευάζουμε καθημερινά με εγγυημένα υλικά ψωμί πρώτης ποιότητας σε διάφορους τύπους. Επίσης, κάτω από άριστες συνθήκες επεξεργασίας και υγιεινής, παρασκευάζουμε γλυκά ταψιού, τούρτες, καθώς και άλλα γλυκίσματα. Και μην ξεχνάτε, η παραγωγή μας είναι εγγυημένη και καθημερινή. Αρτοποιία, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, καφέ Κονδύλι, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου, τηλέφωνο 26 34 0 322 66. Πολυτέλεια και ξεχωριστό design. Αδελφή Τούρκα, αναζητήστε σε έναν ευρύχωρο χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων την απόλυτη ποιότητα και αισθητική σε είδη υγιεινής και πλακάκια. Ανακαλύψτε μεγάλο στόκ εμπορευμάτων στις καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Τώρα νέο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρρίου στο Πλατανίτη. Σε ένα χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων, η τελευταία λέξη της μόδας στα είδη υγιεινής. Τιμές που θα σας καταπλήξουν. Και στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου. Τηλέφωνα 26 41 0 55 55 8 και 26 34 0 31 046. Αδελφή Τούρκα, η σύγχρονη ματιά που ονειρεύεστε.